στα μέσα του επόμενου μήνα αναμένεται να είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του φαρμάκου θα πρέπει να δηλώνουν τα αποθέματά τους σε φάρμακα, αλλά και οι θεσμικοί φορείς όπως το Υπουργείο Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων και άλλοι θα μπορούν να παρακολουθούν, να ελέγχουν και αν χρειαστεί να παρεμβαίνουν. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι φαρμακοβιομηχανίες, οι φαρμακοποιοί και οι φαρμακοποθήκες, μόλις είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δηλώνουν τα αποθέματα των φαρμάκων με αποτέλεσμα να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Το θέμα των ελλείψεων το γνωρίζουμε, είναι κάτι που μας ταλαιπωρεί εδώ και αρκετά χρόνια, τον τελευταίο καιρό παραπάνω. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα αυτή ταλαιπωρούνται από τις φαρμακαποθήκες, τους φαρμακοποιούς, τον ασθενή, τους γιατρούς. Έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα και έντονα κατά καιρούς. Το θέμα με την εφαρμογή, για να είμαι ειλικρινής, και εμείς την περιμένουμε να δούμε πόσο χρήσιμη θα είναι. Μακάρι να λύσει κάποια προβλήματα. Τώρα διαδικαστικά και πώς θα λειτουργεί θα το δούμε και εμείς όταν θα ανακοινωθεί. Εύχομαι να μην δημιουργήσει, να μην βγάλει νέα προβλήματα στην επιφάνεια και πόσο γρήγορα θα μπορεί να ενημερώνεται αυτή η εφαρμογή και να ενημερώνει και τον κόσμο, τον ασθενή και τον γιατρό για τα σκευάσματα που θα είναι διαθέσιμα. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, βλέπουμε ότι πολλά σκευάσματα όταν είναι σε έλλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν μπαίνουν ξανά στην κυκλοφορία, η τροφοδοσία της αγοράς γίνεται σταδιακά. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικών Μελετών και Έρευνας, τα ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόζονται ήδη στον τομέα των ελλείψεων των φαρμάκων έχουν θετικά αποτελέσματα, ενώ παρατηρείται βελτίωση στον τομέα. Η εφαρμογή αυτή θα μπορεί να αναλαμβάνει και αυτή την πληροφορία. Θα βλέπετε ένα φάρμακο, για παράδειγμα, υπάρχει στον Εύρο, σε ποια φαρμακεία. Θα το δούμε. Μακάρι να βοηθήσει. Οτιδήποτε θετικό προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς είμαστε εδώ για να το δεχτούμε και να το προωθήσουμε. Και μακάρι να βοηθήσει και εμάς και τον κόσμο και τους γιατρούς και όλους. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, Θανάσης Μαλάκης, πάντα υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα τόσο στον Εύρο όσο και σε όλη τη χώρα. Όμως πάντα γίνεται προσπάθεια να αποφεύγονται θέματα με τις ελλείψεις των φαρμάκων. Δυστυχώς οι ελλείψεις πάντα υπάρχουν και πλησιάζουμε στην κρίσιμη περίοδο των γιορτών. Στο χειμώνα, που οι εταιρείες πάλι κλείνουν γιορτών για 3 εβδομάδες περίπου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάλι κάποια θέματα σε ορισμένα φάρμακα. Προσπαθούμε να έχουμε αυξημένο το στόκ μας, τις αποθήκες μας γεμάτες, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Εύχομαι να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε πέρυσι, ειδικά που κατά την περίοδο των γιορτών, ακόμα και σε πολύ απλά φάρμακα καθημερινής χρήσης, αντιπυρετικά, παυσίπονα, είχαμε κάποια προβλήματα, αλλά νομίζω ότι και πέρυσι έτσι ο κόσμος και τα φαρμακεία μπορέσανε και ξεπεράσανε αυτή την κατάσταση χωρίς να υπάρχουν τρομερά προβλήματα. Συνεχίζεται το πρόβλημα σε κάποια σκευάσματα για το διαβήτη, κάποια λίγα αντιπερτασικά, κάποια εισπνεώμενα. Περισσότερο θα το έλεγα ότι παραλαμβάνουμε μειωμένες ποσότητες από τις εταιρείες. Ο Θανάσης Μαλάκης έστειλε τις ευχές στον νέο πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Βαγγέλη Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, που δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. Καταρχάς, να εκφράσουμε τα συγχαρητήριά μας και στον κύριο Μανολόπουλο. Είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε έναν άνθρωπο, έτσι σε εισαγωγικά, δικό μας, αν μπορώ να πω. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων έχει και αυτός με ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αν θα του ζητηθεί το οτιδήποτε, θα βοηθήσει και αυτός στην κατάσταση όχι μόνο των ελλείψεων, γενικότερα στην αγορά του φαρμάκου και της υγείας γενικότερα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην υγεία και κυρίως στους τομείς όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη προχωράει ολοένα και γρηγορότερα. Αυτή τη φορά το πρόβλημα με τις μεγάλες λίστες αναμονής χειρουργείων αναμένεται να λυθεί έως τα τέλη του 2023, καθώς έρχεται η δημιουργία της ηλεκτρονικής ενιαίας λίστας χειρουργείων.